Λοιπόν, καλησπέρα κυρίε και κύριοι, My City Sports. Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε και σήμερα. Εδώ είμαστε και σήμερα με τον Βασίλη τον Ζινέλη, μια εκπομπή που δεν βγήκαμε την προηγούμενη Πέμπτη. Και φυσιολογικό είναι. Σήμερα έχουμε και τις εξελίξεις. Λίγο πριν πούμε στο στούντιο, δεν μάθαμε κάτι νεότερο. Αυτές που τρέχουν, δεν θα δούμε. Έχουμε τις εξελίξεις όσον αφορά την απεργία της ΕΡΤ. Ένα θέμα που είναι πολιτικό, είναι όμως σημαντικό, αλλά εμάς δεν μας απασχολεί. Μας εκείνο που μας απασχολεί είναι να δούμε εδώ τα δικά μας και να δούμε τι γίνεται όσον αφορά την πορεία των play-offs, μια πορεία η οποία ήταν μέσα στα σενάρια μας εδώ, τα συζητάγαμε με τον Βασίλη τον Ζινέλη, αλλά δεν ξέρω αν δίναμε τόσες μεγάλες πιθανότητες στον τρόπο τελικά που εξελίχθηκαν τα play-offs. Απλά είπαμε ότι όλα θα κρυθούν την τελευταία αγωνιστική. Αυτό το είχαμε πει, ναι. Βέβαια, είναι οι δύο ομάδες που στον τελικό των τελικών των play-offs, αυτό που γίνεται την Τετάρτη στις 8 το βράδυ στον Παρθεσσαλικό μεταξύ Ολυμπιακού και Πανετολικού, είναι στις προβλέψεις των περισσότερων. Όλοι έλεγαν ότι εκεί θα παιχθεί μεταξύ Ολυμπιακού, Βόλου και Πανετολικού. Αλλά βέβαια, αυτό για να έρθει, προηγήθηκαν κάποια παιχνίδια, τα οποία πραγματικά, μερικά από αυτά, ήταν εκπλήξεις. Ήταν έκπληξη η ήττα του Πανετολικού που έχασε μετά από 23 αγωνιστικές. 23 αγωνιστικές και έχασε, το πιο σημαντικό παιχνίδι. Και έχασε από τον Ηρακλή, ο οποίος δεν είχε πετύχει ποτέ γκολ σε 5 παιχνίδια. Σε 3 παιχνίδια με τον Πανετολικό δεν είχε πετύχει γκολ. Ξέρεις, Βασίλη, το θέμα είναι ότι ο Ηρακλής. Χθες ήταν το Αγίου Κυρόφσκι. Χθες ο Ηρακλής μέσα στο. Ο Πανετολικός μέσα στο Καφτατζόγλιο πήρε την ευκαιρία, αν και ήταν ένα παιχνίδι που δεν είχε γι' αυτόν κάποια ιδιαίτερη σημασία. Τι γι' αλλιώ πήγαινε στα play-offs. Για τον Ηρακλή. Για τον Πανετολικό, λέω. Εντάξει, ναι. Και τελικά αυτό πρέπει να πλήρωσε. Που έκοψε τον Ηρακλή στο να βγει. Βέβαια, θα πρέπει να πούμε ότι ο Ηρακλής κάπου στηρίζεται. Δεν είναι ένα διπλό. Το οποίο ή ένα αποτέλεσμα, ένας άσος εκεί το 2-1, ένα αποτέλεσμα που δεν έχει καμία αξία για τον Ηρακλή. Έχει αξία, εντάξει. Δεν ξέρεις πώς θα έρθουν τα πράγματα. Πάλι τρίτος θα είναι. Γιατί θα είναι τρίτος? Άμα κερδίσει ο Πανετολικός εδώ την Τετάρτη, δεν είναι τρίτος. Αν χάσει ο Πανετολικός. Αν κερδίσει ο Πανετολικός και χάσει ο Ολυμπιακός, ο Ολυμπιακός μένει στους 9 και βγαίνει ο Ηρακλής στους 10. Πάει δεύτερος. Θα κερδίσει ο Ηρακλής και την νίκη, δηλαδή. Λέω, ρε παιδί. Στο Καρτατζόγλιο παίζει. Εντάξει, τι να πούμε τώρα. Έτσι, με αυτή την έννοια λέω. Όχι, εντάξει, ήταν ένα θαύμα. Υπάρχει σενάριο. Εντάξει, σενάρια υπάρχουν, αλλά. Ναι, αλλά είδε που έχουν γίνει τα πιο απίθανα. Εντάξει, ήταν αυτοκτονία του Πανετολικού. Αυτοκτονία του Πανετολικού. Ακριβώς αυτό είναι. Δεν έχει κάτι ιδιαίτερο. Ο Ηρακλής έδειξε αυτό που έδειξε σε κάθε παιχνίδι. Έκανε κάποιες ευκαιρίες, δεν τις αξιοποίησε, απλά χτες. Τις αξιοποιείς. Ήταν αυτοκτονία Πανετολικού. Αυτό στην κυριολεξία που είπες τώρα, Βασίλη, είναι ο τίτλος της πέμπτης αγωνιστικής των play-offs. Αν κέρδιζε ο Πανετολικός χθες, ήταν Super League. Με το αποτέλεσμα που ήρθε στο Βόλο. Ακριβώς. Οπότε πάμε να δούμε τα αποτελέσματα. Πάμε να δούμε τα αποτελέσματα για να δούμε ακριβώς τι γίνεται. Νίκη Βόλου, Ολυμπιακός Βόλου 1-1 στο ντέρμπι το Βολιώτικο, χθες στο Πανθεσσαλικό και Ηρακλής Πανετολικός 2-1 με τα δύο γκολ του Κυρόφσκι. Είχε προηγηθεί ο Πανετολικός με τον γκολ του Σφακιανάκη. Έμεινε με 10 παίχτες λόγω αποβολής του Γιάννη Ιωάννου, παλιού παίχτη του Ολυμπιακού Βόλου. Ναι, ναι, το ψηλό παιδί που λέγαμε. Ναι. Και ο Ηρακλής σοφάρισε με τον Κυρόφσκι και πήρε την νίκη στο 94 ακριβώς. Ένα πολύ ωραίο γκολ. Θα τα δούμε. Δεν έχει σημασία. Όλα εδώ η ωραιότητα του γκολ ήταν ίσως το πιο σημαντικό γκολ. Το πιο σημαντικό. Και το καλύτερο δώρο για τον Ολυμπιακό Βόλο. Τον Ολυμπιακό Βόλο. Θα αναφερθούμε σε όλα αυτά. Να πούμε ότι να δούμε και την βαθμολογία. Για να πάρουμε έτσι εικόνα του, αυτά που λέγαμε πριν με τον Βασίλη Ζινέλη. Στους 11 βαθμούς ο Πανετολικός, στους 9 ο Ολυμπιακός, 7 ο Ηρακλής και 3 η Νίκη Βόλου. Ό,τι και αν γίνει και στην τελευταία αγωνιστική νίκη θα μείνει στην τελευταία θέση. Το καλό είναι ότι μπορεί να πάρει μια νίκη τουλάχιστον στα play-off, που πήγε αρκετά καλά και χθες το παιχνίδι της.
Ενώ για τον Πανετολικό και τον Ολυμπιακό θα τα πούμε στη συνέχεια, καθώς και οι δύο ομάδες στο τελικό της Τετάρτης ήταν τελικός απουσιών. Μάλιστα. Όλα αυτά θα τα πούμε στη συνέχεια. Βέβαια, εμείς θα παραμείνουμε ακόμη στην αγωνιστική που μας πέρασε, αυτή της Κυριακής, της θεσινής δηλαδή ημέρας, όπου εκεί πραγματικά έγιναν κάποια πράγματα που τουλάχιστον ήταν μέσα στα σενάρια, αλλά ήταν τα πιο απρόβλεπτα. Υποθετικά μιλάμε πάλι. Πάμε τώρα όμως να δούμε τα στιγμιότυπα από το παιχνίδι νίκη Ολυμπιακός Βόλος στο Παθεσσαλικό. Βλέπουμε λοιπόν μια κεφαλιά του Πινδώνη σε φάουλ του Μπρέσκα. Ήταν στα πρώτα λεπτά. Στο ένα το λεπτό ήταν αυτό. Ναι, εδώ. Είναι μια φάση που είναι μελετημένη στις προπονήσεις αυτή από τον Γιώργο τον Βαζάκ. Αυτός ο τρόπος ακριβώς ήταν το out. Εδώ είναι η σέντρα από τον Μπρέσκα. Γενικά το σουτ θα βγει ο Πινδώνης πάνω στην μπάλα εδώ. Κάτι ζήτησαν και ζήτησαν και οι παίκτες του Ολυμπιακού εδώ πέρα στην ενέργεια του Βούρα. Θα την ξαναδούμε σε αργή φάση. Βλέπετε εδώ, εδώ πέρα δείχνει εικόνα κανονικά όπως μπορώ να το να κριτικάρω αυτή τη φάση. Δεν νομίζω ότι υπήρχε περίπτωση πέναλτι. Δεν πάμε στο εδώ είναι ο Μπρέσκα τώρα και τον γκολ. Ωραίο γκολ. Ένα γκολ που το είδαμε σε επανάληψη. Τη σφαγίδα του Σολάκη και του Μπρέσκα. Αλλά όλη η περίπτωση, όλη η φάση εδώ έχει ξεκινήσει από τον Γενκά, ο οποίος κατέβασε την μπάλα μισό γήπεδο. Εδώ είναι ο Σκούφαλης και ο Βέρτζος κεφαλιά το γκολ το 1-1. Η νίκη Βόλου που... Πάει φαντάρο. Πώς? Πάει φαντάρο. Ναι, ναι. Η νίκη Βόλου που πραγματικά κυνήγησε το παιχνίδι. Στο πρώτο μήχρονο είναι μια στεπάντα με αυτές τις φάσεις. Το βέβαια ήταν νομίζω με 7 λεπτά διαφορά, 9, κάτι τέτοιο, το ένα γκολ από το άλλο. Ήταν μια εκτέλεση corner. Βλέπουμε λοιπόν όλους εδώ τους πρωταγωνιστές αυτού του derby, που τελικά νομίζω ότι έχει ξεπεράσει και τα σύνορα του νομού. Όλη η Ελλάδα έζησε με αυτό το derby. Εδώ είναι μια προσπάθεια των παιχτών από το φλίγκο της νίκης. Ο Σκούφαλης έβγαλε το φλίγκο, δηλαδή. Και απέκουσε. Αλλά βιαστικά πλάσαρε πάνω στον Γκίτκο. Δεν είναι μόνο αυτά τα στιγμιότυπα, έχουμε και άλλα. Όχι, είναι και άλλα. Δεν είναι ξέρω αν υπάρχει είναι δυνατότητα το δοκάρι του Γενκά. Ο Γενκά που ήταν ο καλύτερος παίκτης του Ολυμπιακού παραλίγο να ήταν μοιραίος. Ναι. Γιατί έχασε δύο κλασικές ευκαιρίες, μία δοκάρι και μία out. Ναι. Πάντως από τα ντέρμπι που έχουν παιχθεί μεταξύ του Ολυμπιακού και της νίκης, καταρχάς ποτέ δεν βγήκε νικητής, είχαμε όλες τις οπαλίες. 3-1-1. Φέτος. Ναι, ναι. Τέσσερις ισοπαλίες. Ναι, 3-1-1 και 0-0. Τέσσερις ισοπαλίες. Δεν, η ισοπαλία κυριαρχεί στα παιχνίδια των δύο αυτών μόνο μάχων σε εισαγωγικά. Όχι, όχι παλαιότερα. Δεν οι νίκες του Ολυμπιακού. Ποια είναι μεγαλύτερη σε αριθμό τώρα με τις τέσσερις αυτές. Πόσο ήταν, νομίζω. Ο Ολυμπιακός έχει περισσότερες νίκες. Ναι, τώρα με τις τέσσερις ισοπαλίες. Μήπως ανέβηκε και η ισοπαλία. Ήταν λίγες ισοπαλίες. Αλλά δεν ξέρω, το θέμα είναι ότι είδαμε καλό ποδόσφαιρο χθες. Είδαμε τον κόσμο της νίκης να είναι ενθουσιώδης και σε ακόμη ένα παιχνίδι το είδαμε στο τέλος να μην φεύγουν από το γήπεδο, να χειροκροτούν την ομάδα. Ωραία, εντάξει. Επόμενο ήταν η ομάδα έκλεισε τον κύκλο της. Και έχουν τουλάχιστον την παρουσία μπροστά στον κόσμο της στο γήπεδο της. Το μαγικό έτσι στην κερκίδα με αυτό το μπλε, δεν ξέρω αν το είδες τηλεοπτικά, που ήταν όλα μπλε. Να. Αυτός ο καπνός ήταν πολύ ωραίο. Yeah. Ένα πολύ ωραίο εφέ. Yeah. Δεν είναι καπνογόνο αυτό, κάτι άλλο είναι. Αλλά είναι πάρα αυτά πολλά. Επιτρέπονται. Δεν ξέρω αν επιτρέπονται. Δεν ξέρω. Μου έκανε σήμερα ένας φίλαθλος ερώτηση. Σοβαρός άνθρωπος με δύο παιδιά. Λέει: εγώ θέλω την Τετάρτη να πάρω, λέει, αυτό που το ανοίγεις και βγαίνουν σαν μανιτάρια τα. Αυτό. Επιτρέπεται αυτό. Γιατί τι επιτρέπεται. Ξέρω εγώ. Δεν επιτρέπεται τίποτα. Δεν επιτρέπεται αυτό να το βάζεις μέσα στον αγωνιστικό. Αυτό που ανοίγεις άμα πετάσεις σε σερπαντίνες. Τίποτα δεν επιτρέπεται. Κανονικά δεν επιτρέπεται τίποτα. Σε κάθε γήπεδο βλέπεις και καπνογόνα. Άλλο καπνογόνα. Εγώ σου λέω αυτό που πετάει τις σερπαντίνες, σαν τριαντάφυλλο που ανοίγει. Αυτό τι απόκρες. Δεν επιτρέπεται. Τι απόκρες.
Αλλά και αυτό που είναι που παρουσίασαν έτσι οι φίλοι της νίκης χθες είναι κάτι σαν κουτάκια που ανοίγει το καπάκι και βγαίνει αυτό και αργά-αργά. Πάντως αν δεν επιτρέπεται, υπάρχει λόγος για να μην επιτρέπονται, οπότε δεν χρειάζεται να πάνε αυτά, όποια εικόνα και να δείχνει. Mm. Πάμε να δούμε και Ηρακλής Πανετολικός για να κλείσουμε έτσι την χθεσινή αγωνιστική, την πέμπτη αγωνιστική των play-off. Να θυμίσουμε ότι στις 6 αγωνιστικές τελειώνουν, την Τετάρτη τελειώνουν τα ψέματα. Πάμε να δούμε λοιπόν τι έγινε στο Καρτατζόγλιο. Εδώ βλέπουμε τον γκολ του Πανετολικού, του Σφαγιανάκη, είναι το 0-1 με την εκτέλεση αυτή corner. Μπάλα θα βρει έδαφος από μια άλλη κάμερα, μόνος του Γιώργος Σφαγιανάκης θα καρφώσει μπάλα στα δίκτυα. Και εδώ τι είναι, είναι το γκολ του Ηρακλή. Είναι το ισοφάριση του Ηρακλή, να το δούμε τον γκολ. Είδαμε για λίγο και τον Κόγκης, να, εδώ. Σέντρα, κεφαλιά και εδώ έχουμε το 1-1. Μια καλή προσπάθεια και η κεφαλιά το 1-1. Εδώ ισοφαρίζει η ομάδα του Ηρακλή στο 68. Είναι η... το σημαίνει ο Κυρόφσκι. Ξέσπασε. Ξέσπασε ο Κυρόφσκι. Και λοιπόν, ξέσπασε γιατί και εδώ έχουμε... ενώ πέτυχε γκολ τον αποδοκίμαζε. Και εδώ έχουμε τον γκολ. Και πάλι του Κυρόφσκι, κοιτάξτε, κόψε την μπάλα, αυτό είναι στο 94 και θα φέρει το 2-1 η ομάδα του Ηρακλή, ένα αποτέλεσμα και μετά τα επεισόδια που έγιναν με τους φιλάθλους την εβδομάδα, την προηγούμενη εβδομάδα στο Καρτατζόγλιο, κανείς, τέλος πάντων, αυτό το αποτέλεσμα έχει τις λιγότερες πιθανότητες. Ναι, μέχρι που σκεφτόταν να μην κατέβει. Κατέβει πρώτα μάτια. Και αρκετοί παίκτες ήταν από την ομάδα νέων. Να. Αλλά ξέρετε, οι νέοι είναι... είναι πιο καλή. Είναι πιο καλή. Λοιπόν, είναι πιο καλή για τέτοια παιχνίδια. Ναι. Λέγαμε λοιπόν στο... ότι θα αναφερθούμε με τον Βασίλη τον Ζινέλη στο παιχνίδι τον ντέρμπι αυτό που έγινε χθες μεταξύ Νίκης και Ολυμπιακού. Νομίζω, Βασίλη, ότι ο τίτλος ο δικός σου ήταν. Το χαρήκανε όλοι. Ναι. Με το χ. Κεφαλαίο, το χ. Το χαρήκανε όλοι. Ναι, εντάξει. Το βρήκα αμέσως αυτό. Ή... Το χαρήκανε όλοι γιατί. Ναι, αμέσως. Αυτό είναι, είναι άμεσα. Άμεσα, ναι. Κατευθείαν. Ναι. Το είχε μετά με τη λήξη του παιχνιδιού, το είχε στο μυαλό σου. Ναι, με το που. Άκουσε το αποτέλεσμα στη Θεσσαλονίκη. Ωραίο τελείω. Το χ. Το χ. Το χ. Ρίκανε όλοι. Για πες μας τώρα εσύ την ανάλυση σου για το παιχνίδι αυτό. Κοίταξε να δεις, χθες είπαμε ότι παίχτηκε καλό ποδόσφαιρο και από τις δύο ομάδες. Η νίκη δεν παράτησε σε κανένα σημείο το αγώνα το παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός έδειξε να το θέλει αλλά είχε και το άγχος και καθώς ήθελε τη νίκη οπωσδήποτε. Η νίκη ήταν αδιάφορη βαθμολογικά θα λέγαμε, αλλά καθόλου αγωνιστικά. Σε ένα γήπεδο που είχε κόσμο μόνο από τη νίκη, στο πέταλο ήταν οι λιγοστοί φίλαθλοι του Ολυμπιακού, οι οποίοι πήγαν με τις 30 προσκλήσεις. Είπαμε ότι ο Βέρτζος ήταν ο καλύτερος παίκτης για την ομάδα της νίκης, ο Γενκά για την ομάδα του Ολυμπιακού. Ο Γενκά έκανε, δημιούργησε θα λέγαμε, το πρώτο γκολ μαζί με τον Μπρέσκα και εκτελεστής ο Σολάκης. Είπαμε ότι θα μπορούσε να ήταν μοιραίος αν δεν είχε το αποτέλεσμα στη Θεσσαλονίκη, καθώς είχε δύο καλές ευκαιρίες στο τέλος. Μία ήταν και έγλειψε σε εισαγωγικά και το δοκάρι, το Βούρα. Εντάξει, η νίκη προσπάθησε και αυτή για τον κόσμο της. Να. Και όπως είπαμε στο τέλος, μπήκε ο κόσμος μέσα, αγκάλιασε τους παίκτες της νίκης. Και επειδή συνάδελφοι στην Αθήνα εδώ φωτογραφίες στα μάτια είναι με τον κόσμο και τους παίχτες, έβγαλαν ότι έγιναν και επεισόδια. Ενώ ήταν από τα πιο ήσυχα παιχνίδια. Μάλιστα. Εντάξει. Ξέρεις, άμα βλέπεις μόνο φωτογραφία.
Αλλά εντάξει, βλέπεις παίκτες συνήθεια και φυλάζουν συνήθεια, αγκαλιάζουν, ζητάνε τις φανέλες κλπ. Δεν είναι επεισόδια. Και ένας μικροτραυματισμός που υπάρχει έτσι σε φωτογραφία είναι από ένα καρεκλάκι και πήγε ο άνθρωπος να σκουπίσει τα αίματα. Δεν υπήρχε το παραμικρό. Ναι. Βέβαια, εντάξει, υπήρχε αυτά τα συνθήματα που υπάρχουν πάντα. Αλλά εντάξει, ένα ντέρμπι είναι πλέον. Τα έχει όλα αυτά. Τα έχουμε αυτά. Ναι. Τα δικαιολογεί. Για μένα όχι, αλλά ναι, δεν μπορώ να πιστέψω. Δεν μπορώ να πιστέψω ποτέ ότι θα εκλείψουν ποτέ. Ναι, εντάξει. Δεν μπορεί να γίνει το ανάποδο, το αντίθετο. Εντάξει, να είναι όλα ήρεμα. Δεν θα έχει αξία. Θα θέλαμε όμως. Δεν θα έχει αξία. Δεν θα έχει αξία. Δεν θα έχει αξία. Δεν θα έχει αξία. Εντάξει, θα έχει αξία για εμάς. Τώρα έχουμε μάθει τα τελευταία χρόνια να γινόμαστε ρεζίλοι λίγο στην Ελλάδα. Ναι, στην υπόλοιπη τώρα Ελλάδα. Τώρα το είπε σωστά. Yeah. Άρα λοιπόν, να μην ευχηθούμε να ξαναγίνουμε ρεζίλοι. Αυτό πιστεύω να το έφυγε. Πιστεύω ότι σε σαβολιό τους έχουμε μάθει. Οπότε, α, έτσι. Ναι. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι τώρα να πάμε να δούμε τα διαφημιστικά μηνύματα, έτσι να πάρουμε μια ανάσα και τα λέμε σε λίγο με το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Ξέρεις τι άκουσα, ο Μπέος, ρε μαλάκι. Πέντε χιλιάδες οικογένειες βοήθησαν το ελληνικό δημόσιο αποταμιεύοντας σε ομόλογα όταν τους το ζήτησε. Όμως αυτό τις εξαπάτησε και δεν επέστρεψε ποτέ τα χρήματα αρπάζοντας τις οικονομίες μιας ζωής. Οι περισσότερες από αυτές τις οικογένειες βρίσκονται τώρα σε απόγνωση. Υπέρτατο δημόσιο συμφέρον είναι να εμπιστεύεται ο πολίτης στο κράτος. Μήπως έχεις 20 ευρώ να βάλω βενζινή, θα στα επιστρέψω. Μαζί της πρώτης γυρίζει και εκείνη, δεύτερο μέρος της εκπομπής και αφού έτσι πολύ πεταχτά πιάσαμε τα θέματα μας για τα παιχνίδια τα χθεσινά που έτσι και αλλιώς τώρα περνάνε στην ιστορία, εκείνο που έχει μεγάλη σημασία και είναι και το μεγάλο θέμα της εκπομπής μας είναι αυτά που έχουμε να δούμε την Τετάρτη και αυτά που θα αναλύσουμε εμείς την Πέμπτη. Γιατί πραγματικά η Τετάρτη είναι το τέλος ενός μαραθωνίου που λέγεται πρωτάθλημα Football League αλλά με 7 διεκδικητές για να βγουν 4, μην τα ξεχνάμε αυτά, και την Κυριακή, την Τετάρτη συγγνώμη αυτή, τελειώνουν όλα. Τελειώνουν τα ψέματα, ποιος θα είναι αυτός που θα ανέβει στην Super League, ποιος θα είναι αυτός που θα κόψει πρώτο στο νήμα, δηλαδή ποια ομάδα θα πάρει την τέταρτη θέση, θα φανεί στις 8 το βράδυ στο Πανθεσσαλικό στάδιο μεταξύ του Ολυμπιακού Βόλου και του Πανετολικού. Γύρω στις 10 θα ξέρουμε. Πόσο? Γύρω στις 10 το βράδυ θα ξέρουμε.
Ποιος θα περιμένει μέχρι τις 10. Μέχρι τις 10, ποιος θα περιμένει μέχρι τις 10. 10 παρά 4, παρά 10, με το που σφυρίζει θα είναι όλα γνωστά. Ναι, εντάξει, αυτό λέμε, ότι άμα δεν σφυρίξει τη λήξη ο διαιτητής, άμα υπάρχουν καθυστερήσεις, γι' αυτό λέω γύρω στις 10, θα ξέρουμε ποια ομάδα θα είναι αυτή που θα ανέβει στην Super League. Με την ευχή βέβαια να είναι ο Ολυμπιακός Βόλου. Πάμε λίγο να δούμε. Είναι αυτό που λέει να κερδίσει ο καλύτερος ο Ολυμπιακός Βόλου. Πάμε να δούμε λίγο τις καταστάσεις, να δούμε τα παιχνίδια έτσι και την ώρα, για να έχετε και εικόνα με πίνακα των αγώνων της Τετάρτης. Τετάρτη λοιπόν 19 Ιουνίου του 2013, Ολυμπιακός Βόλου Πανετολικός και Ηρακλής Νίκη Βόλου. Το ένα παιχνίδι στο Πανεσσαλικό, το άλλο στο Καφτατζόγλιο. Διαιτής του αγώνα του Ολυμπιακού με τον Πανετολικό, ο Παναγιώτης Σιδερόπουλος, ο αστυνομικός από τη Ρόδο. Και για την νίκη είναι ο Τζίλος από τη Λάρισα. Μάλιστα. Αυτά. Σημαντικό παιχνίδι, εντάξει, η νίκη έκανε την προσπάθειά της, σίγουρα μετράει μια καλή χρονιά, μην ξεχνάμε ότι η νίκη είναι νοεφώτιση στην κατηγορία. Έκανε μια καλή χρονιά, με καλό υλικό, με τον Αποστόλη Χαραλαμπίδη να είναι ο προπονητής έκπληξη. Μην ξεχνάμε και τον Αμανατή. Έστησε την ομάδα, έτσι. Εντάξει, έστησε την ομάδα. Το Δεκέμβριο η Νίκη δεν έκανε κάποιες μεταγραφές μεγάλες ή τεράστιες να φέρει πολλούς παίχτες για να έτσι. Ο Χαραλαμπίδης απλά αυτό το υλικό το πιστεύω το χειρίστηκε με τον καλύτερο τρόπο. Δηλαδή ο Χαραλαμπίδης βρήκε την ομάδα. Αυτός που έβαλε το κερασάκι στην τούρτα. Ναι, ο Χαραλαμπίδης βρήκε την ομάδα από τον Στέλιο Μανολά, που πήγε λίγο να χαλάσει όταν ανέλαβε ο Γιώργος Χατζάρας, ο οποίος μπορεί να είναι από τους καλούς προπονητές, αλλά στην νίκη δεν είχε την χημεία για να παραμείνει στην ομάδα. Εντάξει, ο Χατζάρας είναι για μένα στιγμή, ευτυχώς δεν κράτησε πολύ. Και να πούμε και για το χθεσινό ντερμπί ότι μου άρεσε πολύ ο διαιτητής, παρότι δεν ξέρω, θα μου πεις γιατί σου άρεσε, έδειξε τόσες κάρτες να πούμε και οι παίκτες δεν παίζουν. Κι όμως ήταν πολύ καλός. Δηλαδή στην εφαρμογή κανονισμών ήταν πάρα πολύ καλός και προσπάθησε να κρατήσει το παιχνίδι χωρίς να δείξει κάρτες μέχρι ένα σημείο. Ναι, αλλά μετά, στην αρχή. Αλλά μετά, ξέφυγε το παιχνίδι. Πάμε όμως τώρα να ασχοληθούμε με το Ολυμπιακός Βόλου Πανετολικός στο παιχνίδι της Τετάρτης. Και μετά θα ασχοληθούμε με το Ηρακλής Νίκη. Καθαρά ο αγώνες. Ο Πανετολικός έρχεται πληγωμένος. Δεν έχει κερδίσει ποτέ στο Βόλο. Όπως και ο Ολυμπιακός Βόλου δεν έχει κερδίσει ποτέ στο Αγρίνιο. Καταρχάς δεν θα έρθει από το Αγρίνιο. Πώς? Δεν θα έρθει από το Αγρίνιο. Έμεινε στη Θεσσαλονίκη. Έμεινε στη Θεσσαλονίκη. Αυτό το είχε πει. Ναι. Το είχε πει αυτό. Το ήταν προγραμματισμένο από πριν το παιχνίδι. Ναι. Όμως το Αγρίνιο ετοιμάζανε πανηγύρι. Δεν ξέρω αν το ξέρεις. Χθες. Ετοιμάζανε πανηγύρι. Η ομάδα θα βγαίνει από χθες. Καλά το είχαν προγραμματίσει γιατί αν πήγαινε χθες στο Αγρίνιο. Σοβαρά μιλάω. Ναι. Το ξέρεις αυτό. Εντάξει. Στάπε ο Γιάννης. Ναι, μίλησα και με τον Γιάννη. Ωραία. Λοιπόν, ετοιμάζανε από χθες πανηγύρι. Είχε πάει στη Θεσσαλονίκη. Στο Αγρίνιο. Δεν έγινε αυτό το πανηγύρι στο Αγρίνιο. Μείνανε στη Θεσσαλονίκη και το ερώτημα είναι αν θα μείνουν μέχρι και την Τρίτη στη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή και αύριο το βράδυ. Ξέρω. Αν θα κοιμηθούν εκεί. Ναι, και θα έρθουν την Τετάρτη εδώ. Μπράβο. Τώρα πάμε στο άλλο. Την Τετάρτη θα ξεκινήσουν από εκεί να έρθουν κατευθείαν στο Βόλο μέσα σε 2 ώρες. Αυτό θα κάνουν πριν από το παιχνίδι. Ναι, ή θα ενοικιάσουν κάποιο ξενοδοχείο εδώ. Προφανώς θα καταλήξουν σε ένα ξενοδοχείο. Έτσι. Για να... Δεν μπορεί, δεν γίνεται. Για να περάσει η ώρα του. Για να περάσει η ώρα του. Ναι, έτσι. Και αυτό. Βέβαια το γλιτώνουν το πήγαινε όλα στο Αγρίνιο που είναι μια μεγάλη διαδρομή. Αυτό είναι σίγουρο. Γλιτώνουν την κούραση αυτή. Αλλά με αυτόν τον τρόπο όμως μπερδεύονται λίγο οι ώρες. Ναι, επειδή ένα είναι 8. Λεφτά υπάρχουν. Όχι με την έννοια των χρημάτων. Την έννοια την αγωνιστική μιλάω. Πάντα. Mm. Τι να πούμε εμείς για λεφτά. Εδώ θα μιλήσουμε αγωνιστικά. Μπερδεύονται λίγο οι ώρες ως προς αυτό. Όχι, υπήρχαν ομάδες στη Β' Εθνική κατηγορία που δεν πήγαιναν ξενοδοχείο. Υπήρχαν ομάδες που πήγαιναν αυθημερώνουν να παίξουν σε διάφορες πόλεις. Ναι, ναι. Τώρα πάμε για τις ελλείψεις. Ελλείψεις. Η Ιωάννου δεν παίζει από τον Πανετολικό. Ο Σίσης δεν παίζει. Ο Σίσης δεν παίζει.
Δεν παίζει ο Ιωάννου Σίσιτς. Ο Τζούνιορ. Ο Τζούνιορ. Ο Τζούνιορ, μπράβο. Σίγουρα σημαντικές οι αποσύρες. Σημαντικές αποσύρες. Είναι και... Και ο Φαβάλι. Και ο Φαβάλι. Και ο Φαβάλι δεν παίζει. Είναι και ο... Τέσσερις. Ο Μπόγιοβιτς. Ο Μπόγιοβιτς, πέντε. Καλά, ο Μπόγιοβιτς έχει πέσει. Είναι ο Δάλλας. Τώρα στον Ολυμπιακό. Ναι, είναι και ο Δάλλας. Άρα λοιπόν μιλάμε για 2, 4, 6 αποσύρες, Συν το Γκόλια, 7. Εντάξει, ο Γκόλια τώρα. Εντάξει, τώρα στο play-off δεν παίζει. Ναι, ναι. Τώρα πάμε λίγο για τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός 7, 7 αποσύρες. Κατσαρός υπάρχει πίσω παίξη. Οπότε όλοι ξέρουν ποιοι θα είναι οι 11 που θα ξεκινήσουν. Ένα, αυτούς, δηλαδή, έχει άλλους. Ναι, είναι ότι ο Αραμπατζής που είναι δεξιό μπακ θα παίξει αριστερά. Σαν και εμάς. Τα κάνουμε. Καράς. Καταρχήν, ο Καράς παίζει και τις δύο πλευρές. Ο Πετκάκης δεν έχει ξαναπαίξει έτσι αριστερά. Ο Καράς παίζει και τις δύο πλευρές, γι' αυτό λέω ότι ο Καράς θα παίξει αριστερό μπακ. Δεξί ποιος θα παίξει. Ή θα παίξει δεξί ο Καράς και αριστερό ο Κόμνος. Θα βγάλουμε Κόμνο. Δεν νομίζω. Ο Κατσιαρός δεν νομίζω να είναι... δεν μπορεί να παίξει το παιδί. Κατσαρός δεν μπορεί να παίξει. Λοιπόν, Κατσαρός, Γκόντοβιτς. Το πρόβλημα είναι στα αριστερά για τον Ολυμπιακό, σαν αριστερό μπακ. Αν παίξει ο Καράς, τότε θα μπορεί να παίξει ο Πετκάκης. Ο Πετκάκης. Αυτό πάει. Λογικά αυτό γίνεται. Εκτός αν προτιμηθεί να παίξει ο Πινδώνης. Καθώς λείπει και ο Τσιάτσος. Πινδώνης δοκιμάστηκε και λείπει ο Τσιάτσος. Έπαιξε και το παιχνίδι με τον Ηρακλή. Ναι. Δεξιμπάκι. Αν παίξει, λοιπόν, έπαιξε δεξιμπάκι, μετά τον τράβηξε. Ναι, ναι, μετά έβαλε τον Τσάτσο δεξιμπάκι. Δεν έπαιξε ο Πινδώνης, αλλά ούτε ένα τέταρτο δεν έπαιξε. Ναι, μπήκαν τα γκολ γρήγορα γι' αυτό. Ναι. Λοιπόν. Άρα δηλαδή δεν παίζει Γκόντοβος, Κοστούλας, Τσιάτσιος, στα τελευταία παιχνίδια, Γουσούλης δεν παίζει. Είναι η αποκάλυψη για τον Ολυμπιακό. Βέβαια η αποκάλυψη. Ο Γουσούλης δεν παίζει από για να μην μιλήσουμε τις επιλογές κάποιου προπονητή που τα είχε θάψει τα παιδιά αυτά. Λοιπόν, ο Γουσούλης δεν παίζει, ο Γκόντοβος δεν παίζει, ο Κατσιαρός δεν παίζει, ο Τσιάτσιος δεν παίζει, ό,τι πρόκειται για άμυνα μιλάμε τώρα, έτσι. Και έχει στη διάθεσή του ο κύριος Βαζάκας. Επιστρέφουν όμως ο Γόκολς. Καρά, ο οποίος Καράς θα παίξει, είναι σίγουρο. Αυτός δηλώνει ότι θα παίξει με χείλη. Δεν είναι σίγουρο. Δε. Καράς, Γόγολος και Παλαιολόγος. Τώρα από εκεί και πέρα αριστερά ή δεξιά, ανάλογα τώρα θα παίξει ο Πετκάκης ή ο Καράς ή δεν ξέρω. Θα δούμε πώς θα. Ο Κόμνος, ο Λίσε επιστρέφει. Ο Λίσε δεν έπαιξε χθες για να μπορέσει να παίξει και δεν είναι τέλεια. Δεν είναι 100% έτοιμος. Ο Μπρέσκα δεν είναι 100% έτοιμος. Παίζει τρία παιχνίδια συνεχόμενα τώρα με πρόβλημα. Χθες δεν άντεξε για ένα χτύπημα. Και αυτός θα σφίξει τα δόντια του και θα παίξει. Πιστεύω. Βέβαια. Ναι. Τώρα αυτό το παιχνίδι είναι ο τελικός των τελικών, όπως είπαμε και στην εισαγωγή. Ναι, τελικός των τελικών, όπως όλοι, αλλά όταν δεν έχει παίκτες 100% έτοιμος, δεν είναι υπέρ στο πάντα. Απλά. Ο Ολυμπιακός ποντάρει στο 12ο παίκτη, θα παίζει με 12. Εντάξει, ο Ολυμπιακός αυτό που πρέπει να έχει πάνω απ' όλα... Πιστεύω ότι θα έχει 15.000 κόσμο. Μπράβο. Είναι η ψυχή. Αυτό είναι βασικό, να ξεκινήσει. Τώρα, απέδειξε στα play-off... Στα παιχνίδια με τον Γιώργο Βαζάκα το έχει αποδείξει. Ναι, πρόσεξε όμως τώρα. Απέδειξε στα play-off ότι όσοι παίκτες χρησιμοποιήθηκαν, δεν υστέρησε κανείς. Δηλαδή, ο Τσιάτσος είχε διαγραφή. Ο Γκόντοβος το ίδιο. Ο Γουσούλης δεν υπήρχε. Αυτοί οι παίκτες μπήκανε. Ο Καράς δεν υπήρχε. Αυτοί οι παίκτες μπήκανε. Έτσι. Με τον Γιώργο Βαζάκα, όπως λες εσύ, είπε, έδωσε την ψυχή του ο Γιώργος Βαζάκας και την μετέφερε στην ενδεκάδα. Πήρε από τα αζήτητα. Τα πρώτα που δήλωσε ο Γιώργος Βαζάκας είναι ότι αυτό που πρέπει να βγάλω έτσι από τους παίκτες είναι να πάρω το ό,τι έχουν από μέσα τους και να έχουν το τζαμπουκά του πρωταθλητή. Ακριβώς. Αυτό ήταν ακριβώς αυτό είναι που έχει ο Ολυμπιακός. Και μην ξεχνάμε ότι ακόμα και σε παιχνίδια που ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να κερδίσει όπως αυτό στην Καλονή, οι παίχτες είχαν το τζαμπουκά του πρωταθλητή. Άλλοι παίχτες μπορεί να είχαν κλάσει και να φύγουν. Και στον Πανετολικό, εντάξει, υπήρχε βέβαια η κακή ψυχολογία λόγω του τραυματισμού του παίχτου. Και να μην ξεχνάμε ότι αύριο υπάρχει και η απολογία του Πανετολικού. Ναι, αύριο το πρωί θα γίνει, θα πάρει αναβολή. Εντάξει, δεν νομίζω να πάρει αναβολή. Όχι απολογή. Ναι, η απολογή στον ανακριτή. Απολογή. Η ανάκριση αυτό. Ναι. Δηλαδή αύριο δεν πρόκειται να βγει καμιά απόφαση.
Έτσι, αύριο απλά θα πάνε εκεί και θα πούνε τι έχει να πει το Αγρίνιο και ο Πανετολικός για αυτή την κροτίδα που κατέστρεψε, γιατί μην το ξεχνάμε αυτό, κατέστρεψε το χέρι του Καρά, διότι ένα παιδί τώρα 22 χρονών, ναι, ο Ολυμπιακός έτσι, έχει για να κάνει μια εγχείρηση, του να ακολουθεί μια ζωή. Έχει το δικό του υπόμνημα και μετά. Και η ανακοίνωση σήμερα της ΠΑΕ. Και υπάρχει μια ανακοίνωση που λέει ότι η δικαιοσύνη πρέπει να σταθεί στο ύψος της. Γιατί βγήκε χθες ο Μάκης, ο Χάβος, και έλεγε ότι αυτή τη διαιτησία να τη χαίρονται και το ένα για το άλλο. Εντάξει. Ναι. Προσπάθει να δυναμητήσει το κλίμα και. Η διαιτησία που τον έβαλε στο παιχνίδι. Αυτή τη διαιτησία λέει ο κύριο Μάκης ο Χάβος. Τη διαιτησία που τον έβαλε στο παιχνίδι στο Αγρίνιο. Ναι, απλά γιατί αν ήταν ένα διαιτητής. Ναι, να μην σταθούμε στο θέμα τη διαιτησία. Στο θέμα τη διαιτησία δεν μ' αρέσει εμένα που στο έλεγα τέτοιο. Εγώ πιστεύω γιατί είναι ότι... Βασίλη, δεν εγώ πιστεύω ότι αν. Οι διαιτητές τι είναι. Πιστεύω ότι αν. Όχι, δεν μ' αρέσουν οι διαιτητές καταρχά. Α. Λοιπόν. Πιστεύω ότι αν έχει την σούπερ ομάδα, δεν μπορεί να σταματήσει ο διαιτητής. Εγώ πιστεύω ότι εμείς, σαν στο επάγγελμα, πρώτα πρέπει να ασχολούμαστε με τους διαιτητές. Σοβαρά σου μιλάω, ακράδαντα. Γιατί από τη στιγμή που σφυρίζουν την έναρξη, μέχρι τη στιγμή που σφυρίζουν την λήξη, όχι μόνο μπορούν να σφυρίξουν ή να αλλοιώσουν οποιοδήποτε αποτέλεσμα, μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν. Ένα είναι αυτό. Εντάξει, το βλέπεις. Άρα λοιπόν, το βλέπεις όμως, άρα, λοιπόν ναι. Πέρα από τα πεζοδρόμια και τα καφενεία που ακούγονται κατά διαιτητών κτλ., νομίζω ότι είναι χρέος του αθλητικού συντάκτη να μιλάει καταρχήν για τον διαιτητή. Έτσι θα ξεκινούσες. Γιατί, και θα σου πω γιατί. Γιατί είναι αυτό που στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα, ναι, για την Ελλάδα μιλάμε. Και, μα η Ελλάδα έχει αποδείξει το αντίθετο. Δηλαδή μιλάνε όλοι, μα λέει, δεν μιλάνε λέει, για τον διαιτητή στην Ιταλία ή στην Αγγλία ή στην Γερμανία. Μα πώς να μιλήσουν, αφού αυτός στο και πέρασμα και των ετών και πραγματικά και κάνει λάθος. Δεν το κάνει επίτηδες. Και εκεί γίνονται εγκλήματα. Άρα, παιδί μου, εγκλήματα γίνονται, αλλά στο πλαίσιο του ανθρωπίνου λάθος. Ή τέλος πάντων είναι πολύ μη διαδεδομένο το να αλλοιώσει αποτέλεσμα. Εδώ είναι το αντίθετο. Εντάξει. Συγγνώμη λίγο. Ενδιαφέρει ποιος παίζει διαιτητής. Γιατί να σε ενδιαφέρει. Καταρχάς ενδιαφέρει τις ομάδες. Γιατί. Γιατί εντάξει. Δεν υπάρχει ο κανονισμός. Σε ενδιαφέρει ποιος θα τον εφαρμόσει. Δεν δουλεύουμε όλοι με τον κανονισμό. Έλα, ας το ξέχνω. Λοιπόν, τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι θεωρώ ότι τουλάχιστον μόνο εκεί ας δίνουν λόγο αυτοί οι κύριοι, γιατί νομίζω ότι... Ο Σιδηρόπουλος που παίζει την Τετάρτη διαιτητής, παρότι είναι διαιτητής Super League, έχει παίξει φέτος στον Ολυμπιακό. Το παιχνίδι του Κυπέλλου, στο Περιστέρι με τον Ατόμητο, πήρε ο Ολυμπιακός την πανηγυρική πρόκληση. Ναι, ο Σιδηρόπουλος. Έχει παίξει τον Ολυμπιακό στην παρουσία του στην Super League. Ναι. Καλά, δεν είναι μικρός διαιτητής. Όχι. Και δίκαια είναι και διεθνής διαιτητής. Ναι, ναι. Έτσι, μην τρελαθούμε τώρα, εντάξει, μπορεί να λέμε ό,τι λέμε. Αλλά μερικά πράγματα θα πρέπει να λέμε και τα άσχημα και τα καλά. Και νομίζω ότι ένα τέτοιο παιχνίδι ένα τέτοιο διαιτητή θα ήθελα. Πάμε όμως να δούμε, έτσι λίγο γιατί μονολογήσαμε πολύ, και να δούμε τα στιγμιότυπα του παιχνιδιού Ολυμπιακός Πανετολικός, έτσι, για να κλείσουμε με αυτό και μετά να ασχοληθούμε με το νίκη Ηρακλής. Πάμε λοιπόν να δούμε, με το Ηρακλής νίκη αν θέλετε, πάμε να δούμε Ολυμπιακός Πανετολικός. Εδώ, η Ιταλία, είναι ακόμα το παιχνίδι του πρώτου γύρου, που ήταν ισόπαλο. Κοιτάξτε εδώ, η ομάδα του Πανετολικού είναι στην επίθεση και εδώ δεν μπόρεσε να βρει δίχτυα. Δεν ξέρω αν είδες καλά, Βασίλη, ποιος ήταν τώρα, γιατί είναι και παιχνίδι που έχει γίνει εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα. Η κεφαλιά και η μπάλα out στην προσπάθεια των παιχτών του Ολυμπιακού. Πώς? Ναι. Ο οποίος βρίσκεται πάντα εκεί στην καρδιά της άμυνας. Ο Γενκά και πάλι εδώ ο Πινδώνης. Ο Πανετολικός στην επίθεση, το σουτ και ο Κίτγος σε μια καλή επέμβαση όπως έχει κάνει πολλές φορές φέτος. Ένα δεύτερο ημίχρονο, ένα φάουλ για τον Πανετολικό, εκτελείται. Ο Κίτγος και πάλι λέει όχι, θα γίνει η επαναφορά της μπάλας, αλλά ο Κίτγος βρίσκεται συνεχώς εκεί και αποκρούει. Και είναι η αντεπίθεση του Ολυμπιακού Βόλου εδώ τώρα. Κοιτάξτε τον Γενκά. Και εδώ είναι η απόκρουση με τον Γιακά, ο οποίος πραγματικά, όπως είπες Βασίλη, χθες θα μπορούσε να ήταν και ο μοιραίος ποδοσφαιριστής, αν δεν γινόταν αυτό. Πάντως ήταν πάρα πολύ καλό. Ναι.
Μερικές φορές ο ήχος αυτός, μιλάω έτσι και στο κοντρόλα και σε όλη την παραγωγική ομάδα εδώ του MyCityNet, μερικές φορές ο φυσικός ήχος είναι πολύ καλύτερος από την περιγραφή. Με τον ήχο που βγάζουν οι φύλαδοι, αυτό το αχ και το βαχ, εδώ είναι η σέντρα, το σουτ και η μπάλα είναι το σουτ του Πιντώνη και εδώ πάλι. Ποιος ήταν, τέλος πάντων. Αυτά έγιναν στον πρώτο γύρο, Πανετολικός Ολυμπιακός Βόλου 0-0. Εντάξει, ένα παιχνίδι, σίγουρα κάθε παιχνίδι είναι διαφορετικό και αυτό της Τετάρτης όχι μόνο διαφορετικό, είναι εντάξει, ένα παιχνίδι χωρίς αύρα. Αυτό εκεί παίξε να δεις. Και αυτό συμβαίνει ανάμεσα σε δύο ομάδες. Να πούμε ομάδες. Ότι έτσι είναι σημαδιακό, γιατί 19 του μηνός είναι το παιχνίδι, στις 20 του μηνός θα είναι ο Ολυμπιακός στη Σούπερ Λίγκα και στις 20 του Ιουνίου, πριν από μερικά χρόνια, ήταν η πρώτη φορά που ο Ολυμπιακός Βόλου μπήκε στην κυριολεκτήτα στην Ιόν στο Ευρωπαϊκό Κύπελλο. Είναι σημαδιακή, έτσι, τι, είναι σημαδιακή ημερομηνία. Ναι. Σημαδιακή ημερομηνία. Mm. Και πότε ήταν η τιμωρία? Όχι, η τιμωρία ήταν τιμωρία. Μετά. Και πότε ήταν η απόφαση για Β' Εθνική? Μετά ήταν, ακολούθησε το παιχνίδι, γιατί στην πρώτη κλήρωση μπήκε ο Ολυμπιακός να παίξει με την Ράντι, την άλλη την ομάδα που τη λέγανε από το Σαν Μαρίνο, όπως είναι. Να, είναι. Ψάξε βρέστο. Σαν Πεπέκα, όπως είναι. Ναι. Λοιπόν, η Ράντι του Βελεγραδίου κέρδισε και ήταν αντίπαλος του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός πήγε στο Βελεγράδι. Πήγαμε στο Βελεγράδι. Ναι. Και το υπήρχε και η ζωντανή μετάδοση από το MyCityNet. Το MyCityNet, εκεί που έφερε σε όλους εδώ. Μοναδικό μέσο, το διπλό αυτό το 0-1. Ναι. Και βέβαια μετά ακολούθησε η Differdance. Mm. Και η Paris Saint-Germain, ένα από τα μεγαλύτερα όνειρα. Την Paris μας την κόψαν. Μας την κόψαν. Δηλαδή, αν μια ομάδα τώρα επαρχιακή, αυτό το πράγμα που κάνει κάποια στιγμή να έχει να λέει εμείς τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας αύριο μεθαύριο, ότι ξέρετε αυτή η ομάδα που τέλος πάντων έπαιξε με την Paris Saint-Germain σε αυτό το γήπεδο που είδαμε. Εντάξει. Τι νομίζετε, τι είναι ρε Βασίλη. Είναι σίγουρα κάτι που μένει. Τέλος πάντων, λοιπόν, και στο κόβουν οι άλλοι στο παραπέντε. Θυμάμαι, μπορεί να θυμάται και ο Αντώνης Σημεάκης στο Βελιγράδι, όταν πήγαμε πάνω να δούμε αυτό το παιχνίδι, αυτό το διπλό, το βράδυ της προηγούμενης ημέρας, μετά από μια ταλαιπωρία 15 ωρών με κάτι μικρά πουλμανάκια που ταξιδεύαμε εκεί με έναν οδηγό, τον Γιώργο κτλ. Τέλος πάντων, αλλά τέλος πάντων, το θέμα είναι το εξής, ότι βρεθήκαμε στο Βελιγράδι. Εκεί που θα έπρεπε οι φύλαθλοι αυτοί που ήταν, γιατί ήταν πολύ επάνω, να βγουν το βράδυ έξω, να πάνε κάπου, ξέρω εγώ, να διασκεδάσουν όλοι μαζί κτλ. Ελληνικό στοιχείο, ρε παιδί μου, σε μια φανταστική, πολύ όμορφη πόλη. Ήμασταν στην πλατεία, σε μια πλατεία, δεν θυμάμαι πώς τη λέγανε, μπορεί ο Αντώνης να τη θυμάται, και καθόμασταν εκεί και κλαίγαμε τη μοίρα μας, με κλειστά τα μαγαζιά στην πλατεία. Δεν υπήρχε κάποιος να σερβίρει, γιατί προφανώς είχαν κάποιο ωράριο και δεν ήταν τα μπαράκια που ήταν ανοιχτά, τα οποία δεν πήγε κανείς, αλλά τέλος πάντων καθόμασταν εκεί. Με κλειστά τα μαγαζιά και μιλάγαμε για τον Ολυμπιακό, για την τιμωρία από την UEFA. Δηλαδή, πραγματικά αυτό που έζησε ο κόσμος του Ολυμπιακού δεν περιγράφεται, αλλά αυτά είναι για όσους τα ζήσαν από κοντά και κάποια στιγμή μένουν στην ιστορία και στο μυαλό του καθενός τι έχει τραβήξει ακολουθώντας στην πορεία αυτή την ομάδα, η οποία ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι έχει τιμωρηθεί τρεις φορές στα χαρτιά. Εκείνο το βράδυ δεν ήταν τιμωρία από την UEFA. Ήταν η τιμωρία από την Πειθαρχική Επιτροπή. Ναι, τις έχω, ναι. Όχι, εντάξει, που μας έκοβαν από την UEFA. Η οποία βγήκε στις 5 παρατέρα. 5 παρατέρα, βέβαια. Τέλος πάντων. Λοιπόν, είναι θέματα πάρα πολλά. Πήγε 5 παρατέρα. Κοιτάω λίγο για να μπούμε τώρα στο άλλο θέμα και να κλείσουμε στο παιχνίδι Ηρακλής Νίκη. Και εδώ βέβαια η Νίκη, όπως είπες και πριν και πολύ καλά σωστά είπες, ότι έχει τη δυνατότητα χωρίς το άγχος του να κυνηγήσει την άνοδο και χωρίς το άγχος των βαθμών, γιατί τα play-offs είναι με ένα μίνι πρωτάθλημα, να κάνει την πρώτη της νίκη. Και χωρίς το Βέρτζο. Και χωρίς το Βέρτζο, ναι. Να κάνει την πρώτη της νίκη. Αλλά και ο Ηρακλής από τον άλλη, νομίζω, Βασίλη, ότι αυτή η ιστορία με τα χρησιμοποιητικά η ομάδα της νίκης θέλει και μια ρεβάνση, γιατί έχει χάσει εδώ από τον Ηρακλή. Να. Εκείνο νομίζω το παιχνίδι ήταν καθοριστικό για την νίκη. Ένα παιχνίδι που το αποτέλεσμα ήταν μαγική εικόνα. Ήταν 10-0. Έχασε τα γκολ η νίκη. Το 10-1, ας πούμε και το 1, έγινε 0-1. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι η νίκη. Ναι, το μπορεί να χτυπήσει. Που έγραψε ιστορία ο Σίνης Αγκόκητς με τις οδηγίες σε χαρτάκια.
Θα δώσει τον αμυντικό στο. Σε αυτό μου πήκε αλλαγή να τα μοιράσει. Να τα μοιράσει. Η νίκη Βόλου μπορεί να κάνει αυτό το αποτέλεσμα. Το θέμα είναι ότι το θέλει ο Ηρακλής. Τελικά πιστεύεις ότι κυνηγάει τους βαθμούς? Περιμένει την τιμωρία του Πανετολικού και αύριο ο Πανετολικός πάει στον Ανακριτή. Και οι πληροφορίες μου λένε ότι δεν θα πάρει αναβολή. Εντάξει, εσύ ξέρεις ότι εγώ. Δεν μπορείς να περιμένεις τώρα την τιμωρία του άλλου για να αναδειχθεί. Η ομάδα του Ηρακλή, το έχω πει χίλιες φορές, δεν άξιζε να είναι ούτε στα play-off. Είχες πει και κάτι άλλο, ότι η ομάδα του Ηρακλή δεν θα κάνει νίκη. Και έκανε νίκη. Κέρδισε την νίκη που έπρεπε να χάσει 10-0. Και κέρδισε τον Πανετολικό, έκανε καλό σε εμάς. Τι έκανε? Έκανε καλό στο Βόλο. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά έκανε δύο νίκες που έλεγε ότι δεν θα κάνει νίκη. Κοίταξε ο Ηρακλής, όταν έχασε το Βόλο 4-0, μέχρι να δεχτεί το πρώτο. Έτσι είναι αυτή η ομάδα. Είναι μέχρι να δεχτεί το πρώτο. Μετά σπάει, ε. Γιατί μην ξεχνάς και το παιχνίδι το πρώτο στο Θεσσαλονίκη μεταξύ του Ηρακλή και του Ολυμπιακού Βόλου, έπρεπε να έχει φάει 4 γκολ ο Ολυμπιακός Βόλου. Ναι, βέβαια. Αλλά όταν δέχτηκε τον γκολ ο Ηρακλή. Βέβαια, ναι. Ναι, σταμάτησε. Πάμε να δούμε λίγο Ηρακλής νίκη. Πάμε να δούμε Ηρακλής νίκη τα στιγμιότυπα της συνάντησης αυτής και τα λέμε. Στο Καρτατζόγλιο λοιπόν, Ηρακλής νίκη. Εδώ η νίκη κάνει μια καλή ευκαιρία να ανοίξει το σκορ. Συνέχεια στην εστία του Ηρακλή η ομάδα της νίκης. Είναι μια προσπάθεια εδώ. Βλέπεις καλύτερα, Βασίλη, τους παίκτες? Όχι, δεν βλέπω τόσο μακριά. Ε? Δεν βλέπω και τόσο μακριά εγώ. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι είναι λίγο θολή. Μέχρι στιγμής, είναι η διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου, η νίκη έχει εγκατασταθεί στα καρέ του Ηρακλή σε ένα παιχνίδι που και εκεί η ομάδα της νίκης έπαιξε πολύ ωραίο ποδόσφαιρο. Εδώ βλέπουμε το συνεχές σφυροκόπημα των παιχτών της νίκης και... Όχι, δεν βλέπεις, βλέπεις το αντίθετο. Ναι, ακριβώς. Η νίκη δεν φοράει τα πλευρά. Σε ένα παιχνίδι που τα στιγμιότυπα δεν βοηθάνε... Δεν βοήθησε η εικόνα, έτσι να δούμε ακριβώς τι γίνεται. Λοιπόν, πάντως, είπαμε ότι κάθε παιχνίδι είναι διαφορετικό. Αυτό το παιχνίδι για την νίκη είναι το τελευταίο της χρονιάς χωρίς άγχος. Σίγουρα μπορεί να το κερδίσει. Πιστεύω ότι είναι καλό να κλείσει τη χρονιά έτσι με μια νίκη στα play-off, γιατί δεν την έχει. Μάλιστα. Άρα δηλαδή πιστεύεις ότι η νίκη θα πάει πάνω, θα ταξιδέψει στη Θεσσαλονίκη για να κάνει αποτέλεσμα? Ναι, εντάξει, είναι αποτέλεσμα που το θέλει και ο Χαραλαμπίδης, ο οποίος τελικά ισχύει αυτό με την Κύπρο. Ναι, Σαλαμίνα λέγεται η ομάδα αυτή. Δεν ξέρω, ή στο Νέα τα Σαλαμίνα θα πάει. Στο... Νέα Σαλαμίνα τι είναι? Νέα Σαλαμίνα είναι ομάδα της Κύπρου. Της Λεμεσού. Ναι, ναι. Λεμεσός. Η Νέα Σαλαμίνα, στο Sport Day έγραφε χθες για τη Νέα Σαλαμίνα. Τι είναι πολύ κοντά σε επαφή κτλ. Τελικά, θα φύγει ο Χαραλαμπίδης να πάει στην Κύπρο? Δεν ξέρω. Είπε όμως ότι πρώτα θα συζητήσει με την Νίκη. Αυτό είναι... Ναι, εντάξει. Ναι, είναι... εντάξει. Κάθε προπονητής πρώτα συζητάει με την ομάδα που είναι. Εγώ προβλέπω μετά την Τετάρτη πολλές εξελίξεις σε πάρα πολλές και στις δύο ομάδες της Μαγνησίας. Θα δούμε. Πάντως αυτή η πρόταση προς τον Χαραλαμπίδη υπάρχει και είναι μία πόρτα ανοιχτή. Δεν την έκλεισε ο Χαραλαμπίδης να πει όχι, δεν ασχολούμαι, δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Ή μου έγινε μία πρόταση, δεν έχω συνέχεια. Λέει, θα μιλήσω πρώτα με την νίκη και μετά. Εντάξει, είναι μια πρόταση που έρχεται και από το πουθενά, γιατί μπορεί να είναι μια πρόταση για να φύγει από την νίκη και να πάει σε μια άλλη ελληνική ομάδα. Μάλιστα. Που συνήθως γίνεται. Ωραία. Λοιπόν, ολοκληρώσαμε εδώ. Θα τα πούμε τώρα την Πέμπτη. Την Πέμπτη τώρα σίγουρα θα ξέρουμε και τον πρωταθλητή. Αυτόν τον play-off, τέλος πάντων, την τέταρτη ομάδα που ανεβαίνει στη Super League. Οπότε θα έχουμε την ανάλυση πλέον και μια γρήγορη εικόνα όλων των αγώνων των play-offs, αλλά και το παιχνίδι αυτό που θα αναδείξει τον πρωταθλητή, που επικεντρώνεται πλέον στο Πανθεσσαλικό, στο παιχνίδι του Ολυμπιακού Βόλου με τον Πανετολικό. Με την ευχή να υπάρχει γιορτή μετά το τέλος του αγώνα. Και να πάμε στα μπουζούκια του Σάββατο.
Και να πάμε στα μπουζούκια του Σάββατο. Λοιπόν, από ό,τι ξέρω θα ανοίξουν την Τετάρτη. Θα ανοίξουν την Τετάρτη. Λοιπόν, να είμαστε καλά. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Τα λέμε την Πέμπτη. Να είστε καλά, πάντα στις 10 η ώρα το βράδυ. Καλό σας βράδυ. Καλό βράδυ.